Ο Αντίχριστος θα κηρύξει, αγαπητοί μου, την έλευση νέας εποχής στην γη, η οποία θα διαδεχτεί την χριστιανική εποχή, δημιουργώντας ίσως μια τρίτη διαθήκη. Έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε την Καινή Διαθήκη και θα δημιουργήσει μια τρίτη διαθήκη. Αυτό το κακόδοξο δόγμα περί τρίτης διαθήκης είναι παλαιόν και το αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όμως μη σας κάνει εντύπωση αυτό, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που ήδη ζούμε. Ακούσατε περί τίνος πρόκειται. Ποια είναι αυτή η τρίτη διαθήκη? Είναι η καλλιεργουμένη κατά κόρον στις ημέρες μας αντίληψης περί απειρχαιώσεως του χριστιανισμού, που υποστηρίζουν κοσμική κύκλη, κοσμική άνθρωποι και οικουμενιστική κύκλη. Όταν σας λέγουν ότι ο χριστιανισμός πάλιωσε, εθεοκόπησε, ότι πλέον δεν έχει σε τίποτα να μας προσφέρει και να μας μιλήσει, ότι ο χριστιανισμός δεν έχει πλέον ισχύ, είναι απειρχαιωμένος, μια καινούργια κατάσταση πρέπει να δημιουργήσουμε. Αυτό στην πραγματικότητα είναι η τρίτη διαθήκη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάσταση. Εξάλλου τι είναι αυτό που λέγει ο Δανιήλ ο προφήτης? Και υπονοήσει αλλοιώσε χρόνους και νόμων. Αλλοιώσε νόμων. Να αλλοιώσει τον νόμον. Είναι η τρίτη διαθήκη. Οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας θα θεωρούνται ξεπερασμένοι. Σας είπα με μελαγχολικό τρόπο, μήπως ο Αντίχριστος κάθεται και σε χριστιανικούς ναούς? Το αναφέρει, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό. Αλλά με ποιαν έννοια? Όχι με την έννοια ότι θα καθίσει τότε ο Αντίχριστος, αφού λέγει ο Άγιος Κύριλλος μη γέννητο τέτοιο πράγμα, όχι, αλλά με την έννοια των υπηρετών του Αντιχρίστου, όταν υπάρχουν οι οικουμενιστές κληρικοί, οι μασονίζοντες, οι μασόνοι, οι αιρετικοί, οι ορθόδοξοι που είναι κρυμμένοι, δεν φαίνονται. Μα είτε πατριάρχοι είναι αυτοί, είτε επίσκοποι είναι, δεν ξέρω τι είναι, είτε αρχιμανδρίτες, είτε πρεσβύτεροι, δεν ξέρω τι είναι, διάκονοι, ό,τι είναι. Και οι άνθρωποι αυτοί λέγουν πράγματα αιρετικά, όπως επί παραδείγματι, οι ιεροί κανόνες είναι ξεπερασμένοι, το πιδάλιον δεν έχει καμία σημασία και αξία, οι νηστείες να καταργηθούν, η εγκράτεια θεωρείται παροχημένο πράγμα. Σήμερα ζούμε σε μια νέα εποχή, πρέπει τους νέους μας να τους δούμε με άλλο μάτι, μπορούν να ζουν τη γενετήσια ζωή κλπ. 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 Πέστε μου, μήπως και στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάθονται όργανα του Αντιχρίστου? Κάνει εντύπωση ότι ο Θεός σε κάθε εποχή έχει τους Αγίους Του. Γιατί λέτε? Για να δίνει την απάντηση εις τους πιστούς ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι οι Άγιοι είναι ξεπερασμένοι. Σε κάθε αιώνα θα δώσει πολλούς Αγίους. Στον 20ο αιώνα έδωσε τον Άγιο Νεκτάριο. Έδωσε τον Άγιο Νεκτάριο. Πολύ ορθά και χαρακτηριστικά χαρακτηρίστηκε ο Άγιος του αιώνος μας. Προσέξτε. Είναι τυχαίο αυτή η ταλέπορη Μαγδαληνή, η ηγουμένη, που υβρίζει τον Άγιο Νεκτάριο? Είναι τυχαίο αυτό? Δεν είναι τυχαίο. Είναι αυτή η αντίδραση του σατανά. Δαιμονοκρατούμενη γυναίκα είναι. Το λέγω ελεύθερα, γιατί την έχει καταδικάσει η Εκκλησία μας και την έχει αφορήσει. Διότι δεν θα ανέχεται ο Αντίχριστος να υπάρχει Άγιος, επειδή θα υποστηρίζει ότι η Αγιοσύνη, η Αγιώτηση είναι απειρχαιωμένο πράγμα. Και είναι απειρχαιωμένο γιατί είναι απειρχαιωμένο το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο να κάνει Αγίους. Αλλά ο Θεός θα δίνει Αγίους σε κάθε εποχή για να δίνει την απάντηση ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι απειρχαιωμένο. Ακόμα την εποχή εκείνη το κήρυγμα, είδατε πως ήρθατε πολλοί κόσμος σε ένα ευρύχωρο ναό, έχουμε πολλή φώτα εδώ,
έχουμε τόσους τρόπους ανέσως. Κάθεστε, δεν αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε από ανθρώπους που έξω σας περιμένουν να σας κακοποιήσουν? Αλλά τότε, ω τότε, τότε τι γράφει Άγιος Εφραίμος Ήρος? Τότε των φιλοθέων άπαντα τα πρόσωπα δακρύοντα και πόθο ερωτώντας, μήποτε ρήμα Θεού επηγείς και ακούει ουδαμού. Θα λέγουν οι άνθρωποι, πουθενά ακούγεται κήρυγμα? Και η απάντηση, πουθενά. Πουθενά κήρυγμα, πουθενά. Τότε θα έλθει ο έσχατος πειρασμός. Και σε αυτόν τον πειρασμό, αγαπητοί μου, απέβλεπε ο Κύριος όταν έλεγε στους μαθητάς του στον κήπο της Γεθσημανή, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Θέλετε να δείτε τι περί αυτού πρόκειται? Τι λέγει προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας στην Αποκάλυψη 3,10-11? Λέγει ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώς σε τηρήσω επ' της ώρας του πειρασμού. Της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις. Επειδή ετήρησες, λέει, των λόγων της υπομονής μου, εφύλαξες, γι' αυτό και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που έρχεται, που πρόκειται να έρθει σε ολόκληρη την οικουμένη. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Ο πειρασμός του Αγίου Χριστού. Και εγώ, λέγει, θα σε φυλάξω. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Κράτα αυτό που έχεις. Είσαι ορθόδοξος χριστιανός, κράτα αυτό που έχεις.